Λοιπόν, έχουμε τον καλεσμένο μας Κώστα. Α, πολύ ωραία. Θα τον καλημερίσουμε. Τον αντιπρόεδρο του Ερασιτέχνη ΠΑΟΚ, μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της ΠΑΕ ΠΑΟΚ, τον κύριο Δημοκράτη Παπαδόπουλο. Καλημέρα σας. Καλημέρα Στέργιο, καλημέρα Κώστα. Καλημέρα. Είστε καλά. Δόξα τω Θεώ, μια χαρά. Κώστα, να μου επιτρέψεις λίγο να ξεκινήσω από κάτι διαφορετικό. Βεβαίως. Μπορεί να μην έχουμε ευρωπαϊκές υποχρεώσεις για την ανδρική ομάδα, δυστυχώς. Αλλά έχουμε, κύριε Παπαδόπουλε, για τη γυναικεία, η οποία ετοιμάζεται για το Champions League. Για ακόμα μια χρονιά είναι ένα στίχημα μεγάλο κάθε χρόνο τέτοια εποχή για τη γυναική ομάδα, η οποία είναι κυρίαρχος στην Ελλάδα, δεν έχει αντίπαλο και ψάχνει να κάνει μια όσο το δυνατόν καλύτερη πορεία στο Champions League. Άλλες φορές τα καταφέρνει, άλλες όχι, και ξεκινά μια τέτοια προσπάθεια σε λιγότερο από μια εβδομάδα μάλλον. Σωστά. Θέλουμε φέτος να κάνουμε την υπέρβαση. Όπως πολύ σωστά είπες, η ομάδα δεν παίζεται στην Ελλάδα. Έχει τα τελευταία 20 χρόνια 17 πρωταθλήματα. Έχει 6 κύπελα και αυτό τα έχει διότι δεν έχουν γίνει άλλες χρονιές κύπελα Ελλάδος. Διότι αν γινόντουσαν θα είχε πάρει όλα τα κύπελα και στο γυναικείο ποδόσφαιρο. Σημασία έχει ότι πάμε να κάνουμε την υπέρβαση. Κάναμε μια πολύ καλή ομάδα. Βέβαια στην Ευρώπη είναι διαφορετικά τα πράγματα, οι ομάδες είναι επαγγελματικές, είναι τελείως διαφορετικό το στάτους της στην UEFA όσον αφορά το γυναικείο ποδόσφαιρο, έχουν δώσει πολύ μεγάλη σημασία και να φανταστείτε ότι οτιδήποτε κανονισμοί υπάρχουν για τους άντρες, η ίδια ακριβώς είναι και για τις γυναίκες. Δηλαδή η αυστηρότητα που υπάρχει στους άνδρες, η ίδια ακριβώς υπάρχει και στις γυναίκες. Είναι ένα στοίχημα για μας, το πέραμε για δεύτερη χρονιά το τουρνουά αυτό στη Βόρειο Ελλάδα. Θα το κάνουμε στην Κατερίνη, θα σας πω λίγο αργότερα. Και θεωρούμε ότι αυτή τη φορά, πέρυσι πήγαμε στον τελικό του τουρνουά αυτού, αλλά χάσαμε μια επαγγελματική άκρος ομάδα, η οποία έχει έρθει με ειδικά αναπλωμένο τσάρτερ της ομάδος, με τη Βαλερέγκα παίζαμε, η οποία έχει τρομερό γυναικείο ποδόσφαιρο. Έφτανε 47 άτομα, να φανταστείτε, η αποστολή της Βαλερέγκα. Είναι όντως μια επαγγελματική ομάδα. Χάσαμε στις λεπτομέρειες, χάσαμε με ένα αυτογκόλ και ένα πέναλτι, αλλά αυτό δεν έχει καμία σημασία, όντως ήταν καλύτερη από εμάς η ομάδα αυτή. Φέτος ευελπιστούμε να περάσουμε το πρώτο μάτς με τη Σουάνση, την Ουαλική, με την οποία παίζουμε το πρώτο παιχνίδι, και στον τελικό με τον νικητή της Rangers με τη Φερενσβάρος, της Rangers από τη Σκωτία και τη Φερενσβάρος από την Ουγγαρία, να κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε ώστε να περάσουμε στην επόμενη φάση. Θα είναι κάτι ανεπανάληπτο για τον ΠΑΟΚ να μπορέσει να περάσει στην επόμενη φάση και θα το επιδιώξουμε με όλα τα μέσα που διαθέτουμε. Οι αγώνες θα γίνουν στην Κατερίνη. Αποφασίσαμε να γίνει εκεί διότι λογικά εδώ θα ήταν η πόλη άδεια, δεν θα είχε κόσμο και θα θέλαμε να δώσουμε και τη δυνατότητα και την ευκαιρία στους φιλάθλους του ΠΑΟΚ που βρίσκονται σε όλη την περιοχή εκεί. Όπως γνωρίζουν όλη η περιοχή ΠΑΟΚ κρατείται στο νομό Πιερίας και όχι μόνο. Οπότε να δώσουμε την ευκαιρία στους δικούς μας φιλάθλους να παρακολουθήσουν αυτά τα δύο παιχνίδια. Το πρώτο παιχνίδι με τη Σουάνση αρχίζει 4.30 ώρα την Πέμπτη. Και αν όλα πάνε καλά, ο τελικός είναι την Κυριακή πάλι στις 4.30 ώρα. Η ομάδα μας αγωνίζεται, όπως ξέρουμε, το Σάββατο 10 παρατέταρτο στην Τούμπα με τον Πανετολικό. Άρα δεν υπάρχει κάποιο πρόβλημα ώστε να συμπέσουν οι ώρες. Μακάρι να μπορούν να καταφέρουν. Μακάρι και κοντά είναι η Κατερίνη και ο νομός Πιερίας γενικότερα έχει πολύ έντονο το ασπρόμαυρο στοιχείο. Να έχουν τις συμπαράσεις του κόσμου είναι πολύ μεγάλη υπόθεση και για το σύλλογο, αλλά κυρίως, κύριε Παπαδόπουλε, για τα κορίτσια, τους προπονητές και τους φιλάθλους που είναι πιστοί οπαδοί αυτής της ομάδας. Μακάρι να πάνε όλα καλά. Θα είναι άλλη μια διάκριση για τον σύλλογο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πιστεύουμε ότι θα κάνουμε φέτος την υπέρβαση και να περάσουμε στους ομίλους του Champions League, που θα είναι κάτι το ανεπανάληπτο για την ομάδα του ΠΑΟΚ αλλά και για την Ελλάδα γενικότερα, για το γυναικείο ποδόσφαιρο γενικότερα της Ελλάδος. Όλα είναι έτοιμα. Θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα στο τέλος. Ας ελπίσουμε ότι θα επιστρέψουμε λίγο αργότερα στον Ερασιτέχνη.
Εχθές, κύριε Παπαδόπουλε, συμπληρώθηκαν 10 χρόνια από την ημέρα που πραγματικά άλλαξε η σελίδα όχι μόνο του ποδοσφαιρικού ΠΑΟΚ αλλά και ολόκληρου του συλλόγου με την μεταβίβαση του πλειοψηφικού πακέτου των μετοχών της ΠΑΕ στον Ιβάν Σαββίδη. Είναι μια σημαντική ημερομηνία τα 10 χρόνια. Εσείς πώς θα βιώσατε αυτά, γιατί είστε από τους ανθρώπους που είναι κοντά στο μεγάλο μέτοχο και παρότι θα χρειαζόμασταν όλοι πολλές ώρες για να αποτυπώσουμε έτσι με λεπτομέρειες τι πέτυχε ο Ιβάν Σαββίδης, πώς άλλαξε το σύλλογο, εσείς πώς το βιώσατε και έτσι ένα σύντομο σχόλιο για τα 10 αυτά χρόνια και φυσικά για το μέλλον της ομάδας με τον Ιβάν Σαββίδη. Πολύ σωστά το ανέφερες ότι όντως θέλουμε πολύ χρόνο για να αποτυπώσουμε το τι έχει κάνει ο Ιβάν Σαββίδης για τον ΠΑΟΚ και γενικότερα για το σύλλογο. Είχα την τιμή να παρευρίσκομαι εκείνο το απόγευμα στις 10 Αυγούστου του 2012 στο Παλατάκι στις τελικές συζητήσεις και τις υπογραφές με τον πρόεδρο τον κύριο Ιβάν Σαββίδη και από εκεί και μετά όντως αρχίζει να αλλάζει η ιστορία του ΠΑΟΚ. Βρίσκεται ένας άνθρωπος που έχει πάρα πολλά λεφτά, ένας άνθρωπος ο οποίος έχει όραμα για αυτή την ομάδα, ένας άνθρωπος ο οποίος ήρθε και είπε ότι εγώ αυτό το σωματείο θα το κάνω ακόμα μεγαλύτερο από ό,τι είναι. Πλήρωσε τα χρέη του ΠΑΟΚ το Μάιο του 2015, τα οποία ήταν τροχοπέδι στο να ανέβει ο σύλλογος ένα σκαλί παραπάνω, διότι όταν χρωστάς, ξέρεις ότι είσαι υποχείριο και των Αθηνών και των κυβερνήσεων και πολλών άλλων. Είχε να παλέψει με θηρία και τέρατα. Είχε να παλέψει με ένα σάπιο και βρώμικο ελληνικό ποδόσφαιρο, το οποίο το ξέρουμε όλοι ότι δεν υπήρχε πρωτάθλημα. Αν εξαιρέσουμε το πρωτάθλημα του 12, αν θυμάμαι καλά, με τον Σπάθα, σε εκείνο το ανεπανάληπτο παιχνίδι στο Χαριλάου, που θα μπορούσαμε να πάρουμε το πρωτάθλημα εμείς και το πήρε ο Παναθηναϊκός, όλα τα υπόλοιπα, τα πρωταθλήματα ήταν τελειωμένα από τον Αύγουστο. Αυτό δεν είναι κάτι δικό μου, ούτε λαϊκίζω αυτή τη στιγμή. Είναι γνωστό της πάση ότι δεν υπήρχε περίπτωση άλλη ελληνική ομάδα, εκτός από μία, να χτυπήσει και να πάρει το πρωτάθλημα το Νοέμβριο, το Δεκέμβριο ή το Μάρτιο, τον Απρίλιο, όπως πρέπει κανονικά να είναι τα υγιή πρωταθλήματα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Εμάς το πρωτάθλημα άρχισε και τελείωνε τον Αύγουστο. Αυτό ήρθε ο πρόεδρος να τα αλλάξει όλα. Και πραγματικά, όπως θυμόμαστε όλοι, εκείνο το βράδυ με εκείνον τον ανεξήγητο παπά που κόντεψε να τεινάξει ένα παιχνίδι στον αέρα, εννοώ ότι να μπει ο κόσμος μέσα και να έχουμε προβλήματα και θύματα, όντως γύρισε και αυτό που είπε ο πρόεδρος έγινε πραγματικότητα. Φρόντισε να τα αλλάξει όλα. Μπορεί να μην τα άλλαξε όλα, γιατί ένα καθεστώς άπιο τόσων ετών, 50-60 ετών, δεν αλλάζει μέσα σε λίγα χρόνια. Παρ' όλα αυτά όμως θεωρώ ότι άλλαξε πάρα πολλά πράγματα. Έδιωξε αυτή την ΕΠΟ, η οποία ήταν κάποιων ανθρώπων που κάναν ό,τι θέλανε. Έφερε το ΒΑΡ, πάσχησε να φέρει το ΒΑΡ, διότι ένας άνθρωπος ο οποίος είναι έντιμος και σωστός, δεν τον ενδιαφέρει να πάει η ομάδα με εύνοια και να πάρει τίτλους, τον ενδιαφέρει η ισότητα. Και πραγματικά έφερε το ΒΑΡ για να υπάρχει αυτή η ισότητα στις ομάδες. Και τους ξένους διαιτητές. 90% το πέτυχε. Έφερε ξένους διαιτητές, ζήτησε να έρθουν ξένοι διαιτητές, διότι οι Έλληνες διαιτητές ξέρουμε όλοι ότι τα πέναλτι όταν ήταν από την περιοχή τη μία δινόντουσαν έξω από τη μεγάλη περιοχή. Τα πέναλτι τα οποία ήταν εντός της περιοχής όταν ήταν για τη δικιά μας ομάδα έπρεπε να βγάλεις αίμα για να σου δώσουν. Έκανε και αυτό, έφερε τους ξένους τους διαιτητές οι οποίοι έχουν καθιερωθεί. Ήρθε ξένος αρχιδιαιτητής στην Ελλάδα που δεν είχε γίνει ποτέ αυτό και φτάσαμε στο σημείο να υπάρχει ομάδα η οποία ενώ δεν ήθελε τον αρχιδιαιτητή είχε άρρη την εμπιστοσύνη της, ξαφνικά να φιλούνται στο στόμα και να είναι αγαπημένοι και να θέλουν με νύχια και δόντια να τον κρατήσουν. Βρέθηκε όμως μία ΕΠΟ πολύ στιβαρή, η οποία θα κάνει και έκανε αυτό το οποίο έπρεπε, αυτό το οποίο επιβάλλει η εντιμότητα και η ισότητα. Άλλαξε ο κύριος αυτός και περιμένουμε αυτή τη στιγμή
μία ίση αντιμετώπιση από τον κύριο Μπένετ, για να μπορέσουν οι ομάδες και να πάνε καλύτερα, αλλά και η δική μας η ομάδα να κερδίσει αυτό το οποίο της αξίζει. Ό,τι της αξίζει. Αν είναι πρωτάθλημα, να είναι πρωτάθλημα. Αν είναι κάτι άλλο, να είναι κάτι άλλο. Κώστα. Νομίζω ότι το κ. Σταυρακόπουλος έδωσε την πλήρη και σημαντική εικόνα της δεκαετίας του Ιβάν Σαββίδης πάω και έτσι με τον πλέον γλαφυρό τρόπο. Αυτό που θέλω εγώ να ρωτήσω είναι, κύριε Παπαδόπουλε, την δική σας εκτίμηση, τη δική σας θεώρηση για το πώς βλέπει το μέλλον ο Ιβάν Σαββίδης μετά από μια διετία απουσίας από την Θεσσαλονίκη, λόγω κυρίως του κορονοϊού, που δεν του επέτρεψε να βρεθεί κοντά στην ομάδα, κοντά σε εσά, στους συνεργάτες του, κοντά στα στελέχη, παρά μόνο μέσω της τεχνολογίας. Ναι, Κώστα, αυτό θα έλεγα, με πρόλαβες, ότι όντως εμείς μέσω της τεχνολογίας τον βλέπουμε αρκετά συχνά τον πρόεδρο, εγώ προσωπικά τον βλέπω αρκετά συχνά, πόσο μάλλον οι υπόλοιποι οι οποίοι ασχολούνται με το αγωνιστικό τμήμα, που τον βλέπουν πολύ περισσότερο και συζητάνε μαζί του. Τώρα η επόμενη μέρα είναι η εξής. Ο πρόεδρος, άσχετα αν λείπει και μας λείπει όλους τα τρία τελευταία αυτά χρόνια λόγω της κατάστασης που υπήρχε με τον κορονοϊό, θεωρώ εγώ προσωπικά, και δεν θέλω να υπερβάλλω σε κάτι, ότι είναι κοντά στην ομάδα. Βλέπω ότι προσπαθεί και με τις μεταγραφές τις οποίες κάνει και με τις κινήσεις τις οποίες κάνει να κάνει μια καινούρια αρχή, μια καινούρια ομάδα. Νομίζω η ομάδα εκείνη, η τεράστια ομάδα η οποία κατέκτησε το double, το αίτητο double που δεν έχει ξανασυμβεί ποτέ και θεωρώ ότι ούτε θα ξανασυμβεί, διότι προσπάθησαν κάποιοι να το κατακτήσουν και να το καταφέρουν, αλλά τελικά απέτυχαν. Μόνο ο μεγάλος ΠΑΟΚ θα μπορούσε να το κατακτήσει και το κατέκτησε αυτό το double αίτητος. Θεωρώ ότι ο πρόεδρος είχε μιλήσει, θα θυμόμαστε όλοι πολύ καλά, για αυτάρκεια. Τι σημαίνει αυτό που ήθελα να πει, ότι βάζει χρήματα, βάζει συνεχόμενα χρήματα, παρόλο που τα χρήματα τα οποία παίρνει από την Ευρώπη δεν είναι αυτά του Champions League που μιλάμε για 30, 35, 40 εκατομμύρια. Κάποια στιγμή θα έπρεπε να σταματήσει αυτό και η ομάδα να είναι αυτάρκης. Δηλαδή έσοδα-έξοδα. Και όταν χρειάζεται πάντα να είναι αρρωγός και πάντα να δίνει τα χρήματα τα οποία χρειάζονται για να συμπληρωθεί το κασέ της χρονιάς. Αυτό το κάνει και σήμερα ακόμα, γιατί ας μην ξεχνάμε ότι ό,τι χρήματα δεν φτάνουν τα βάζει μέσω αύξησης μετοχικού κεφαλαίου. Επειδή τα βλέπει ένα-ένα τα βήματα, θεωρώ ότι, προσωπική μου άποψη, ότι αρχίζει μια καινούρια χρονιά με κάποιους νέους παίκτες οι οποίοι πλαισιώνουν αυτούς τους οποίους είχαμε, και πρέπει, αφού όλοι κοντά στην ομάδα, όλοι μαζί, ο λαός βασικά, ο κόσμος μας που είναι ο 12ος μας παίκτης, να βρίσκεται δίπλα στην ομάδα όπως βρισκόταν πάντα δίπλα στην ομάδα, να βοηθήσει και να προσπαθήσουμε όλοι μαζί να κάνουμε την υπέρβαση όπως την κάναμε το 18, που είχαμε εκείνη την τεράστια απώλεια στο παιχνίδι με την Έστερσουτ, μια ομάδα πολύ κατώτερη από τη Λεύσκη, την οποία είχαμε κερδίσει στη Θεσσαλονίκη 3-1, αλλά μέσα σε 10 λεπτά χάθηκαν όλα στην Σουηδία και αποκλειστήκαμε. Αμέσως μετά ανασκουμποθήκαμε, η ομάδα, λαός, διοίκηση και παίκτες προσπάθησαν και πραγματικά εκείνη τη χρονιά κάναμε μια πολύ καλή πορεία και πήραμε το κύπελο και το χαμένο πρωτάθλημα, που για μένα είναι σαν να το έχουμε πάρει, και όπως για πολύ κόσμο, διότι 70 βαθμοί στην πράξη και ο δεύτερος με 67 πήρε το πρωτάθλημα. Θέλω να πω ότι την ίδια πορεία που κάναμε τότε ίσως θα κάνουμε και φέτος, και θέλω να πιστεύω ότι θα την κάνουμε. Να είμαστε κοντά στην ομάδα, κοντά στους παίκτες, να βοηθήσουμε όλοι όσο μπορούμε και πάνω απ' όλα ο κόσμος. Αυτό είναι το στίχημα το οποίο πρέπει να βάλουμε. Ο κόσμος να είναι κοντά στην ομάδα και να μην την εγκαταλείψει ποτέ, διότι όπως ακούμε και βλέπουμε, ακόμα και στη Θεσσαλονίκη, στα διάφορα ραδιοφωνικά προγράμματα και από ραδιοφωνικούς παραγωγούς, οι οποίοι για δικούς τους λόγους, που
όλοι γνωρίζουμε, αλλά πρέπει κάποια στιγμή να τα πούμε, και θα τα πούμε Κώστα και Στέργιο, το τι γνωρίζουμε, προσπαθούν να φέρουν διχόνοια και να διασπείρουν την διχόνοια στον κόσμο του ΠΑΟΚ. Διότι μπουρμπιρμπιρ κάθε μέρα με αυτά τα οποία λένε, όχι εναντίον του Πασχαλάκη, όχι εναντίον του Λουτσέσκου, όχι εναντίον του Μπότο, όχι εναντίον της διοίκησης, οπωσδήποτε κάποιοι άνθρωποι σίγουρα παρασύρονται και διχάζονται και διχάζει το λαό μεταξύ μας. Αυτό δεν πρέπει να συμβαίνει και θεωρώ ότι πραγματικά ο κόσμος του ΠΑΟΚ έχει πάρα πολύ μυαλό για να διώξει αυτούς και τα ζυζάνια αυτών των παραγωγών, σε εισαγωγικά παραγωγών, διότι είναι μια καινούρια λέξη αυτή η οποία έχουμε μάθει, όχι δημοσιογράφος πλέον, αλλά παραγωγός. Εγώ ήξερα ότι η παραγωγή είναι στις λαϊκές αγορές, αλλά τώρα μάθαμε ότι είναι και στα ραδιόφωνα, και θα πρέπει να φροντίσει ώστε να ακούει αυτά τα οποία πρέπει να ακούει. Η κριτική και η καλή κριτική πρέπει να υπάρχει πάντα. Πάντα και εναντίον της ομάδος. Δεν μπορούμε να πούμε ότι η ομάδα με τη Λεύσκη πήγε καλά. Δεν μπορεί να το πει κανένας. Η ομάδα ήταν τραγική, ήταν κακή, ήταν ανύπαρκτη και πραγματικά πήρε αυτό που της άκριζε να πάρει. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει την επόμενη μέρα να βγουν όλοι αυτοί και να κάνουν αυτή την κακή κριτική, την αρνητική κριτική, για να διχάσουν τον κόσμο και να τον γυρίσουν εναντίον της ομάδος. Εμείς και ο κόσμος ξέρουμε πολύ καλύτερα από αυτούς ποιο είναι τα προβλήματα της ομάδος και πώς μπορούμε όλοι μαζί να τα λύσουμε. Το θέμα του γηπέδου, κύριε Παπαδόπουλε, είναι το μεγάλο στοίχημα του μεγαλομετόχου και της οικογένειας του ΠΑΟΚ. Είναι το όνειρο όλων, δηλαδή ένα έργο τεράστιο. Να μην λέμε πάλι τα ίδια, καταλαβαίνει και ο κόσμος εδώ και πολύ καιρό τι θα σημαίνει για τον ΠΑΟΚ, την Τούμπα, τη Θεσσαλονίκη. Είναι στην τελική ευθεία για να δούμε τα σχέδια, έτσι δεν είναι? Δηλαδή στο τέλος του Αυγούστου είναι υποχρεωμένες οι δύο εταιρείες να παρουσιάσουν τα σχέδια. Δεν ξέρω αν έχετε κάτι να μας αποκαλύψετε, αν έχετε δει κάποιο προσχέδιο ή σε τι φάση βρίσκεται το μεγάλο αυτό project του γηπέδου. Όχι, είμαστε ακριβώς εδώ το οποίο ανέφερες, Στέργιο. Πραγματικά είναι το επόμενο στίχημα για τον κόσμο του ΠΑΟΚ, για εμάς τους ίδιους, για τον μεγαλομέτοχο. Ένα υπερσύγχρονο καινούριο παλάτι, το οποίο θα στεγάσει τα όνειρα των ΠΑΟΚτσίδων. Διότι, όπως και να το κάνουμε, ένα καινούριο γήπεδο αλλάζει την πορεία της ομάδος, αλλάζει το level, ανεβαίνει επίπεδο η ομάδα. Όντως θα γίνει ένα καταπληκτικό γήπεδο σύμφωνα με τα πρώτα πράγματα τα οποία έχουμε δει. Τέλος του μήνα λένε τα χρονοδιαγράμματα ότι θα παρουσιαστούν αυτά τα project, το πώς σκοπεύουν να μας παρουσιάσουν το γήπεδο. Θα γίνει στη θρηλυκή Τούμπα. Νομίζω ότι ήταν απέτηση και αρκετών παοξίδων αλλά και του μεγαλομετόχου να γίνει στη φυσική μας έδρα στη θρηλυκή Τούμπα. Είναι ένα γήπεδο 63 χρόνων, το οποίο όντως είναι γερασμένο. Εκεί θα συγκεντρώσει ένα καινούριο γήπεδο που θα κάνει τα όνειρά μας πραγματικότητα. Βήμα-βήμα, υπομονή, έχουμε φτάσει, έχει αρχίσει η αντίστροφη μέτρηση. Θεωρώ ότι αν όλα πάνε καλά, μέσα στο 23 θα μπει η Μπολντόζα και ότι είναι τελευταία χρονιά αυτή την οποία παίζουμε στην αγαπημένη μας, Τούμπα. Αυτό θέλω να πιστεύω και λέω ότι δεν θα πέσω έξω. Μακάρι να είναι έτσι. Ο ερασιτέχνης ΠΑΟΚ, του οποίου είστε και αντιπρόεδρος, είναι ο ιδιοκτήτης του γηπέδου και θα έχει τον τελευταίο λόγο, αφού είναι γνωστό ότι το γήπεδο ανήκει στον ΑΣ. Πώς είναι έτοιμος ο ΑΣ να υποδεχθεί τις επαφές με τον μεγαλομέτοχο της ΠΑΕ για να έχουμε την τελική έκβαση της υπόθεσης αυτής, της υπόθεσης του γηπέδου εννοώ? Δεν είχαμε ποτέ πρόβλημα με τον μεγαλομέτοχο στα τόσα χρόνια, στη δεκαετή πορεία, την κοινή μας πορεία στον ΠΑΟΚ. Όπως είδατε, τα τμήματα μεγαλούργησαν, όλα τα τμήματα κάνανε πρωταθλητισμό, είτε αυτά είναι ομαδικά είτε αυτά είναι ατομικά, σε αθλήματα που ποτέ δεν ήμασταν καλοί. Αυτή τη στιγμή έχουμε πάρει την πρωτοκαθεδρία και σαρώνουμε τους τίτλους. Είτε λέγεται handball, είτε λέγεται βόλεϊ. Ποτέ ο ΠΑΟΚ δεν είχε πάρει πρωταθλήματα και κύπελα στο βόλεϊ, και όμως αυτή τη στιγμή και τα παίρνει και τα διεκδικεί.
Όσον αφορά τώρα αν είναι έτοιμος, πραγματικά είναι έτοιμος. Έχουμε κάνει τις προτάσεις μας, το τι χρειαζόμαστε όσον αφορά τις εγκαταστάσεις τις οποίες πρέπει να έχουμε μέσα στο γήπεδο, ώστε να τα τμήματα να εκτοξευθούν και αυτά. Και περιμένουμε να δούμε το πλάνο, να δούμε τα πλάνα όσον αφορά το γήπεδο που θα μας παρουσιαστεί, για να δούμε πώς ακριβώς έχει μετουσιωθεί αυτά τα οποία είπαμε σε πράξη. Ναι, τι χρειάζεται δηλαδή ο ερασιτέχνης για να λειτουργεί, έτσι. Ακριβώς. Για τα τμήματά του να έχει τις κατάλληλες αίθουσες, οι οποίες θα είναι υπερσύγχρονες, υπερπλήρες και τελευταίας τεχνολογίας, ώστε να μπορεί απερίσκοπτα να προπονείται και να κάνει τις επιτυχίες τις οποίες πρέπει να συνεχίσει να κάνει, και με ένα βήμα παραπάνω λόγω των εγκαταστάσεων αυτών που θα είναι υπερσύγχρονες. Ναι. Κάτι τελευταίο από εμένα, κύριε Παπαδόπουλε. Για το διάστημα των έργων της Τούμπας, θα υπάρξει ένα διάστημα 2-3 ετών που η Τούμπα δεν θα είναι προσβάσιμη ούτε για τα διοικητικά στελέχη του ΑΣΥΓΜΑ, ούτε για τα τμήματα που χρησιμοποιούν διάφορους χώρους. Τι προοπτική υπάρχει, τι σκέφτεστε, τι λύσεις έχετε για την μετεγκατάσταση και των διοικητικών υπηρεσιών, αλλά και των ομάδων των τμήματων που χρησιμοποιούν σήμερα χώρους της Τούμπας? Ήταν και αυτό ένα θέμα συζήτησης με τις τεχνικές υπηρεσίες, οι οποίες εντόπισαν το πρόβλημα πράγματι από την πρώτη στιγμή, και μαζί θα βρούμε τους χώρους που θα μεταγκατασταθούν τα τμήματα αυτά από την Τούμπα μέχρι ότου επανέλθουν στη φυσική τους έδρα. Όντως μαζί με την ΠΑΕ και μαζί με τις τεχνικές υπηρεσίες, με τον κύριο Μουτσάκη και τον κύριο Δημογιάννη, θα βρούμε τις κατάλληλες αίθουσες και τα κατάλληλα κτίρια, ώστε να πάνε οι ομάδες αυτές οι οποίες υπάρχουν αυτή στην Τούμπα να πάνε σε άλλους χώρους για τα 2 ή 3 χρόνια αυτά που θα κτίζεται η νέα Τούμπα. Σέργιο. Κάτι τελευταίο από μένα, κύριε Παπαδόπουλε. Από την ανταπόκριση του κόσμου στα διαρκεία όλων των τμήματων, υπάρχει ικανοποίηση στον ερασιτέχνη? Είναι ακόμα νωρίς? Τι ακριβώς συμβαίνει? Γιατί όλες οι ομάδες χρειάζονται στήριξη. Υπάρχει ο πιστός πυρήνας κάθε ομάδας, το ξέρουμε. Πέρα από αυτό, υπάρχει ανταπόκριση έτσι τις πρώτες εβδομάδες που κυκλοφορούν τα διαρκεία ή γίνονται εγγραφές ή οτιδήποτε άλλο? Θεωρώ ότι είναι νωρίς ακόμα. Βέβαια υπάρχει μια σχετική κίνηση, αλλά αυτή η κίνηση δεν έχει κορυφωθεί. Θα κορυφωθεί αμέσως μετά το 15 Αύγουστο, αφού έχει γυρίσει ο κόσμος και αφού τα αθλήματα δεν έχουν ξεκινήσει ακόμα. Πιστεύω ότι μέχρι τέλος Αυγούστου και μέσα στο Σεπτέμβριο ότι η ζήτηση αυτή θα κορυφωθεί. Πραγματικά ο κόσμος στηρίζει τα τμήματα του ερασιτέχνη από το υστέρημά του. Οι καιροί είναι δύσκολοι, το βλέπουμε και το καταλαβαίνουμε όλοι μας, διότι φανταστείτε, ο ΠΑΟΚ έχει 8 τμήματα στην πρώτη εθνική κατηγορία. Είναι αρκετά τα χρήματα τα οποία πρέπει να δώσει κάποιος. Παρόλα αυτά βλέπουμε ότι υπήρχε και πέρυσι κίνηση, θα υπάρχει και φέτος, θεωρούμε σίγουρο, από το υστέρημά τους να βοηθήσουν τα τμήματα, ώστε να ανταπεξέλθουν στα τεράστια έξοδα τα οποία έχουν τα τμήματα αυτά. Και θα μιλήσω μόνο για δύο πράγματα τα οποία στέλνουν πάρα πολλά χρήματα. Ένα είναι οι μετακινήσεις και ένα είναι τα ενίκια κόστα και στέργιο. Είναι πάρα πολλά τα χρήματα αυτά, γιατί ο ΠΑΟΚ έχει μετακινήσεις τις περισσότερες στη Νότια Ελλάδα και στα νησιά, διότι στη Βόρεια Ελλάδα δεν υπάρχουν πολλές ομάδες. Στο Πόλο, παράδειγμα, είμαστε μόνοι μας. Δεν υπάρχουν άλλες ομάδες στη Βόρεια Ελλάδα, ώστε να πηγαίνουμε να παίζουμε και να είναι κοντά, να μην θέλουμε χρήματα είτε για μετακίνηση είτε για διατροφή, διαμονή. Και αυτά τα χρήματα όλα, μα όλα, είναι των ομάδων. Να φανταστείτε ότι ακόμα τους παρατηρητές και τους διαιτητές τους πληρώνουμε εμείς. Κάποτε, πριν από 15 χρόνια, δεν υπήρχε αυτό. Υπήρχαν κάποια χρήματα τα οποία ερχόταν σαν επιχορήγηση από τις ομοσπονδίες. Τώρα δεν υπάρχουν αυτά. Τα ενίκια είναι πάρα πολλά, διότι η Θεσσαλονίκη και η Βόρεια Ελλάδα δεν έχει αθλητές που μπορείς να πάρεις καλούς για να ανταπεξέλθεις
σε τέτοιες κατηγορίες, όπως είναι το handball ανδρών, όπως είναι το handball γυναικών, όπως είναι το μπάσκετ των γυναικών, το ποδόσφαιρο γυναικών. Τέλος πάντων, να μην επανέρχομαι σε όλα αυτά τα αθλήματα που είμαστε στην Α' Εθνική Κατηγορία. Οπότε όλα αυτά χρειάζονται να νοικιάσεις σπίτια για όλους τους αθλητές αυτούς. Είναι ένα τεράστιο έξοδο. Όταν λέω τεράστιο, το εννοώ αυτό. Και αν χρειαστεί κάποια στιγμή σε κάποια άλλη συζήτηση να σας το αναλύσω, πόσα είναι τα έξοδα στα σπίτια και πόσα είναι τα έξοδα στις μετακινήσεις. Κάθε εβδομάδα, κάθε ομάδα, μάλλον τρεις ή τέσσερις ομάδες είναι εκτός έδρας. Φανταστείτε αυτό από τον Οκτώβριο μέχρι τον Μάιο τι έξοδα είναι. Είτε λέγεται αεροπλάνο, είτε λέγεται λεωφορείο. Είναι πάρα πολλά τα έξοδα, οπότε το να έρθει δίπλα μας ο κόσμος και να μας στηρίξει με τα διαρκείας ή με κάποιες χορηγίες, κάποιοι άλλοι οπαδοί ή φίλαθλοι του ΠΑΟΚ που έχουν την οικονομική δυνατότητα να έρθουν και να στηρίξουν, είναι ευπρόσδεκτη. Μάλιστα. Ωραία. Θα το συζητήσουμε σε μια άλλη εκπομπή για να καταλάβει και ο κόσμος τις θυσίες που γίνονται από τους ανθρώπους και ερασιτές του ΠΑΟΚ και τον πρόεδρο του. Τι οικονομικά προβλήματα έχει μια ομάδα. Το Θανάση Κατσαρή, τι σημαίνει θυσία. Τι σημαίνει θυσία. Ωραία. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Αβαδόπουλε. Να είστε καλά. Ευχαριστούμε. Ευχαριστώ πολύ και εγώ.